Σε μια προσπάθεια να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην οικονομική ενίσχυση 1.200 περίπου επιχειρήσεων και μάλιστα αυτές τις ημέρες αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες με τους δικαιούχους. Και με ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να του προσάψει κανείς τίποτα, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό πρόγραμμα για ΕΣΠΑ που αφορά μοριοδότηση, διανεμήθηκαν ένα ποσό 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη τώρα τελείωσε το πρόγραμμα αυτό και αναρτήθηκαν οι πίνακες σε περίπου 1.100-1.200 επιχειρήσεις της περιοχής μας. Ξέρετε, αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να φαίνεται μικρό το νούμερο, ή 1.100 ή 1.200 ή 1.300. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι μικρές επιχειρήσεις και απασχολούν κοντά στα 5.000 άτομα. Φροντίζουμε δηλαδή 5.000 συμπολίτες μας να διατηρήσουν την εργασία τους για τον επόμενο χρόνο και να δώσουμε βεβαίως και μία ανάσα στους επιχειρηματίες, ώστε να μπορούν να κρατήσουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα ήταν στοχευμένο στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και στην επιδότηση της εργασίας και των θέσεων εργασίας. Τις επόμενες ημέρες ανοίγει νέο πρόγραμμα που αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με λίγους ή κανέναν εργαζόμενο. Ετοιμάζουμε όμως και ένα άλλο πρόγραμμα 20 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και ημέρες. Θα γίνει η πρώτη προδημοσίευση, όπου αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε ακόμα πιο μικρές επιχειρήσεις. Είδαμε και μάθαμε πού ήταν τα τροτά σημεία του πρώτου προγράμματος και θα έρθουμε τώρα να βοηθήσουμε αυτούς που δεν μπόρεσαν για τον ΑΒ τρόπο, δεν είχαν τη μοριοδότηση αυτή που έπρεπε, ώστε να μπουν στο πρώτο πρόγραμμα, να μπουν στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα θα στοχεύει σε ακόμα πιο μικρές επιχειρήσεις, δεν θα επιδοτεί τόσο την εργασία, αλλά θα φροντίσει αυτές τις επιχειρήσεις που λίγο πολύ, ξέρετε, είναι εκεί ζει η τοπική οικονομία. Είναι οικογενειακές ακριβώς. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Με έναν εργαζόμενο ή και με κανέναν εργαζόμενο ή με τα μέλη της οικογένειας εργαζόμενους. Είναι ένα ποσό 20 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αρκετά και αυτό μεγάλο ποσό. Και το σκεπτικό μας τώρα θα είναι, ναι, με λιγότερα χρήματα βοήθειας, αλλά σε όσο περισσότερο το δυνατόν δικαιούχους. Και νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο και αυτό το έχουμε βάλει και πρέπει να το κερδίσουμε.